Κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου, πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Φίλιππι για το έργο το οποίο άρχισαν να επιτελούν στην πόλη μας και γενικότερα στην περιοχή μας. Εγώ επισκέφτηκα εκεί τα άλογα και είδα ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και ασφαλώς θα έχουμε και υπόλοιπες και άλλες εκδηλώσεις. Και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω γιατί στην πρώτη εκδήλωση την οποία κάνουν με παρακάλεσαν με λίγα λόγια, περίπου 15 λεπτά, να παρουσιάσω αυτό το θέμα, το αδρούτο πνεύμα της Ρωμιοσύνης. Είναι γνωστό ότι ο μήνας Μάιος είναι αφιερωμένος στη Ρωμιοσύνη, γιατί το μήνα αυτόν έγιναν τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης, 11 Μαΐου, εορτάζεται η μνήμη του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορος, 21 Μαΐου του Κωνσταντίνου, και θυμούμαστε την άνοση της πόλης, 29 Μαΐου σήμερα. Η αναφορά στα θέματα αυτά είναι πάντα σημαντική και επίκαιρη, ιδιαίτερα δε στην εποχή μας. Μια γενική επισήμανση είναι ότι η πτώση της πόλης δεν είναι υπόθεση θρήνου και κραθμού, αλλά έντονου προβληματισμού και αφετηρία επαναπροσανατολισμού και προσδιορισμού. Τα σημεία τα οποία θα τονιστούν κατωτέρω θα προσδιορίσουν τη σημασία του θέματος αυτού για την εποχή μας και θα εκφράσουν το ελεύθερο και αδρούτο πνεύμα της Ρωμιοσύνης παρά την πτώση της πόλεως. Είναι γνωστό ότι η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους ήταν η ωραιότερη πόλη του τότε κόσμου. Δεν λεγόταν Βυζάντιο, Βυζάντιο ονομάστηκε πολύ αργότερα, το 1543 από τον Φράγκο Ιερόνιμο Βόλφ, αλλά τότε που έπεσε η Κωνσταντινούπολη λέγονταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος στόλισε τη Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη με τα καλύτερα καλλιτεχνικά έργα, με ναούς, με αγορές, πολιτιστικά κτίρια και πολλά άλλα, τα οποία προκαλούσαν την προσοχή και το ενδιαφέρον όλων των λαών που την περιέβαλαν. Η ιστορία αναφέρει ότι διαμέσου των αιώνων πολλοί λαοί θαύμαζαν, εποφθαλμιούσαν και πολιόρκησαν την πόλη και άλλοι κατόρθωσαν να την καταλάβουν για ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Να μνημονευθούν οι Άβαροι, οι Ρώσοι, οι Γότθοι, οι Άραβες, οι Φράγκοι, οι Οθωμανοί που εποφθαλμιούσαν τα κάλλη της, τις ομορφιές της, αλλά και την όλη έπειλη την οποία είχε η Νέα Ρώμη. Η τελική πτώση το 1453 ήταν αποτέλεσμα της ήττας του Ρωμανού Τετάρτου, του Διογένη, στη μάχη του Ματζικέρτ της Αρμενίας το 1071, αλλά και της επιδρομής των Σταυροφόρων που συμμετείχαν στην Τετάρτη Σταυροφορία το 1204, οι οποίοι Σταυροφόροι κατέλαβαν την πόλη και την λαϊλάτισαν και μετέφεραν όλα τα σπουδαία κοσμήματά της στη Δύση, όπως το βλέπει σήμερα κανείς στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Διάφοροι μεταγενέστεροι εχθροί της συνέχισαν τη λαϊλασία όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης, αλλά και όλης της Ρωμανίας και της Ρωμιοσύνης. Ο ρωμαϊώτης συγγραφέας Κώστας Σαρδελής, στο βιβλίο του με τίτλο «Ο θάνατος της αυτοκρατορίας», αναφέρεται διεξοδικά στον καταλυτικό ρόλο των Φράγκων στην κατάλυση της αυτοκρατορίας, στην περίοδο μετά την άλωση και βεβαίως στην τραγωδία της σκλαβωμένης Ρωμιοσύνης. Αναφερόμενος στην αιχμαλωσία της Ρωμιοσύνης, παρουσιάζει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνει ότι με την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 δεν πέθανε η αυτοκρατορία, αλλά συνέβη η αιχμαλωσία της. Δηλαδή, μετά την πτώση της πρωτεύουσας στους Οθωμανούς, εξακολουθούσε να παραμένει το πνεύμα και η υποδομή της Ρωμιοσύνης, η οποία βέβαια ήταν αιχμάλωτη. Όλα τα τμήματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που περιελάμβανε τη Μικρά Ασία, την Ενιαία Θράκη, τα Βαλκάνια, το Αιγαίο, την Παλαιστίνη, βρίσκονταν κάτω από την κυριαρχία των Οθωμανών, αλλά είχαν όμως ενιαία πολιτιστική παράδοση, διατηρούσαν όλο το πνεύμα της Ρωμιοσύνης και τον πολιτισμό της. Δηλαδή, εχμάλωτο ήταν το σώμα της, αλλά ελεύθερο ήταν το πνεύμα της, που αναδείκνυε Αγίους και εξέφρασε τον πολιτισμό της. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αναφερόμενος στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ο βασιλέας μας εσκοτώθη. Καμιά συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμο με τους Τούρκους. Και συνεχίζει. Η φρουρά του βασιλέως μας είναι η λεγόμενη κλέφτε,
τα φρούρια, η μάνη και το σούλι και τα βουνά. Επίσης πρέπει να αναφερθεί η μεγάλη προσφορά της Εκκλησίας που απετέρνησε την Εθναρχία με πρώτο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως, η οποία αποτελούσε την Εθναρχία του Γένους. Είναι γνωστό ότι ο Ρουμάνος συγγραφέας Γιώργα, στο έργο του «Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο», παρουσιάζει τη μεγάλη προσφορά της Εκκλησίας δια της όλης παραδόσεώς της, που συνεχίζει να διαφυλάσσει το πνεύμα της ερωμιοσύνης μέσα από τον πόνο, τους διωγμούς και τις ποικίλες κακουχίες. Οι φαναριώτες, οι οποίοι αποτελούσαν την πολιτιστική αριστοκρατία του υποδούλου γένους, οι κοινότητες με τις δημογεροντίες που είχαν οργανωθεί όπου ήταν επιτρεπτό και εφικτό με άριστα αποτελέσματα, η παιδεία η οποία προσφερόταν άλλοτε φανερά και άλλοτε κρυφά, οι λαϊκές παραδόσεις που ήταν εμποτισμένες από το πνεύμα της ερωμιοσύνης, οι συναθρήσεις στους ιερούς ναούς για την τέλεση των μυστηρίων και διαφόρων τελετών, η βυζαντινή μουσική, τα τραγούδια, τα οποία κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα, οι χοροί με τη λεβέντικη εκφρασή τους. Όλα αυτά έδειχναν ότι ζούσε το πνεύμα της ερωμιοσύνης κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ότι δεν είχε πεθάνει η αυτοκρατορία, αλλά απλώς βρισκόταν σε αιχμαλωσία και οι Ρωμοί ανέπνεαν αυτήν την ένδοξη ατμόσφαιρα και ήλπιζαν στην επανασύσταση της αυτοκρατορίας τους. Ο πατήρ Γιώργος Μεταλληνός, στο βιβλίο του με τίτλο «Τουρκοκρατία» και υπότιτλο «Οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», αναλύει διεξοδικά το θέμα αυτό. Και όποιος μπορεί, όποιος θέλει, μπορεί να το μελετήσει και να δει αυτό το πνεύμα της ερωμιοσύνης που υπήρχε στα 400 χρόνια σκλαβιάς. Αυτό το πνεύμα της ερωμιοσύνης δημιουργούσε την αντίσταση του γένους και την ελπίδα του ξεσηκωμού. Αυτό το πνεύμα, το οποίο καλλιεργείται από την Εκκλησία και τους σοφούς λογίους, ανέδειξε τους δασκάλους του γένους που κρατούσαν στα χέρια τους την ιστορία και την παράδοσή του. Αλλά αυτό το πνεύμα ανέδειξε τους νεομάρτυρες, οι οποίοι δίδαξαν το λαό με το λόγο και την προσευχή, κυρίως με το μαρτύριό τους, με πρωτοπόρο τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Όταν διαβάσει κανείς το νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, τότε εκπλήσεται και συγκινείται από το παλώμενο πνεύμα της ερωμιοσύνης, όπως φαίνεται στα μαρτύρια των νεομαρτύρων, αλλά και στον πρόλογο τον οποίο συνέταξε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Βέβαια, αυτή η αιχμαλωσία ήταν μαρτυρική. Ουσιαστικά ήταν μια πορεία του γένους μέσα από ένα συνεχή διωγμό. Ήταν μια διαχρονική ζωή μέσα σε κατακόμβες αίματος και μαρτυρίου. Γι' αυτό και ο Φώτης Κόντογλου έκανε λόγο για την πονεμένη ερωμιοσύνη. Πέρα από τους νεομάρτυρες, το μαρτυρολόγιο αντιμετώπιζαν οι επίσκοποι, οι οποίοι σήκωσαν όλο το βάρος της δουλείας, το στεναγμό και τον πόνο του γένους. Υπάρχουν βιβλία τα οποία μας διαφωτίζουν για την καθημερινή ζωή των επισκόπων κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Οι επίσκοποι είχαν αναλάβει τον εθναρχικό τους ρόλο ως πρόεδροι της Δημογεροντίας, υποβλήθηκαν σε αγώνες για να κρατήσουν την παράδοση και τη συνοχή του γένους, συμμετείχαν στο κλάμα, τα δάκρυα του λαού, στα μαρτύρια και τις αξιοπιστίες. Πάνω από όλους ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν ο στόχος του κατακτητή, παρά τα προνόμια που είχε. Και μόνο η φορολογία, την οποία έπρεπε να δίνουν κάθε ένας τον κατακτητή με το χαράτσι, το πεσκέσι κτλ., αλλά και στο κέντρο της Ορθοδόξης Εκκλησίας, προκειμένου να επιτελεί το τεράστιο έργο, ήταν γεγονός που τους υπέβαλε σε αφάνταστο μαρτύριο. Υπάρχουν μαρτυρίες επισκόπων, οι οποίοι παρετούνται από τους θρόνους τους και περιέπιπταν σε μελαγχολία γιατί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην υψηλή φορολογία που τους επέβαλε το κράτος. Πάντως, καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και τι έπεσε η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολη, και όλα τα μέρη της ήταν εχμαλωτισμένα, εντούτοις, όπως είπα προηγουμένως, εξακολουθούσε να υπάρχει αυτό το ζωντανό πνεύμα της ερωμιοσύνης ως παράδοση και πολιτισμός, ως πορεία προς τον αγιασμό, ως έκφραση αξιοπρέπειας και ρωμαϊκού φρονήματος. Αυτό εκφράζεται με τη ζωή του Καραγκιόζη, ο οποίος είχε μεγάλη πεποίθηση στη ερωμιοσύνη του, παρά την αγραμματοσύνη.
τη φτώχεια και την ασχήμια του, ώστε να μην τον δελεάζει ο πλούτος και η ομορφιά της Τουρκιάς και της Φραγκιάς. Ο Καραγκιόζης ήταν δούλος στο σώμα, αλλά ελεύθερος στο πνεύμα. Διατηρούσε την αρχοντιά του πνεύματος με την εξυπνάδα και το χιούμορ του. Εάν όμως κατά τη διάρκεια των 400 χρόνων σκλαβιάς οι Ρωμοί όπου και αν ζούσαν, στα Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία, τη Μέση Ανατολή, κρατούσαν αναμένητη λαμπάδα της ρωμαϊκής παράδοσης, παρά τους διωγμούς και τις δυσκολίες, όμως ο θάνατος της ρωμαϊκής παράδοσης, ο θάνατος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, επήλθε πολύ αργότερα, ώστε σήμερα να γίνεται λόγος για απώλεια της ελπίδας ανασύστασης της παλαιάς χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και πάλι ο συγγραφέας Κώστας Αρδελής, στο βιβλίο του που προανέφερα, κάνει λόγο για το σοβαρό αυτό ζήτημα. Χρησιμοποιώντας πολλά επιχειρήματα, ιστορικά γεγονότα και επιστημονικές μαρτυρίες, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, αυτού που λέμε σήμερα Βυζάντιο, αυτού δηλαδή που δημιούργησε ο Μέγας Κωνσταντίνος και ανέδειξαν οι μετέπειτα αυτοκράτορες, πατριάρχες, κληρικοί και μοναχοί, λαϊκοί επιστήμονες και πολλής λαός, δεν έγινε με την άλωση της πόλης το 1453, αλλά με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Μεταξύ των άλλων αναφέρεται σε μια ενδιαφέρουσα άποψη του Ρουμάνου συγγραφέα Γιόλκα που προαναφέραμε, ο οποίος γράφει: «Η Κωνσταντινοπολίτικη καταστροφή και ο μαρτυρικός θάνατος του Πατριάρχη συνέπεσαν χρονικά με τη λαϊκή εξέγερση στο Μοριά και την κατηγορηματική άρνηση των Ρουμάνων να υποστηρίξουν την Βυζαντινή περιπέτεια που δεν συγκινούσε καθόλου τους Σλάβους των Βαλκανίων. Τότε ακριβώς το μεταβυζαντινό Βυζάντιο απέθανε». Δεν είναι καθόλου παράδοξο, γιατί ο Ρήγας Φεραίος με το θούριό του προσκαλούσε όλους τους λαούς των Βαλκανίων να εξεγερθούν, όπως και το ότι η Επανάσταση του 21 ξεκίνησε από το Ιάσιο της Ρουμανίας. Το δε σύμβολο του Φίνικα που υιοθέτησε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης συμβόλησε την ιδέα της αναβίωσης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Γράφει ο Κώστας Σαρδελής: «Η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε οικουμενική για όλους τους Ορθοδόξους, σκλάβους. Και αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο της φιλικής εταιρείας. Διότι ασφαλώς ο Υψηλάντης δεν έκανε του κεφαλιού του, αλλά εφάρμοσε το σχέδιο της ανώτατης αρχής των φιλικών, άσχετο αν εθνικιστικοί και άλλοι λόγοι το ανέτρεψαν, με αποτέλεσμα την ελλαδικοποίηση της Επανάστασης και τον περιορισμό της αρχικά στο Μοριά». Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι ο μεγάλος Άγγλος ιστορικός Τόιμπι γράφει ότι οι Έλληνες έκαναν μια άφρονη ενέργεια και έχασαν ολόκληρη την αυτοκρατορία και στην πραγματικότητα μετατράπηκε η αυτοκρατορική ιδέα σε μια τοπική εθνική ιδέα. Βεβαίως κανένας δεν αρνείται τους αγώνες και τα αίματα των ηρώων της Επαναστάσεως του 21, κληρικών και λαϊκών, που έδωσαν τα πάντα για την Ανάσταση του γένους. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από τις πλάτες των αγωνιστών αυτών εξυφάνθησαν διάφορα σχέδια των δυτικών δυνάμεων για να εξαφανίσουν τη δυνατότητα ανασύστασης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας του Βυζαντίου με έδρα την Κωνσταντινούπολη και να δημιουργήσουν μικρά εθνικά εθνικιστικά κρατήδια στα Βαλκάνια, τα οποία θα αφομοιωθούν στη συνέχεια με το πνεύμα της Δύσης και θα αλωτριωθούν από την πολιτιστική παράδοση. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του Κολοκοτρώνη. Γράφει: «Εις τον πρώτον χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και αν αυτή η ομόνοια ευαστούσε ακόμη 2 χρόνους, ήθελαμε κυριεύσει και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη». Αυτό ήταν το όραμα. Αυτός ήταν ο στόχος των αγωνιστών και όχι η δημιουργία ενός μικρού κρατηδίου ουσιαστικά προτεκτοράτου. Μέσα από το πνεύμα αυτό πρέπει να δούμε την προσπάθεια να καθοριστεί η ιδεολογία του ελληνικού κρατηδίου με το αυτοκέφαλο
το ανεξάρτητο δηλαδή της Εκκλησίας της Ελληνικής από την Κωνσταντινούπολη, την αποκοπή δηλαδή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη στροφή στην Αρχαία Ελλάδα και τον προσανατολισμό στη Δύση, που περιγράφει πάρα πολύ ωραία η Έλλης Κοπετέα. Έτσι το δηλητήριο του εθνικισμού ήταν φυσικό να επιδράσει καταλυτικά και έγινε στο τέλος ένα κράτος προκάτ, ένα κρατήδιο χωρίς θέμελα, στον αέρα, παιχνίδι στα χέρια των προστατών του και των δημιουργών του. Η ιδέα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχε πεθάνει μέσα στη φωτιά της Επανάστασης και η τραγωδία της Ρωμιοσύνης είχε συντελεστεί. Η Ρωμανία πάρθεν, διέξοδος και παρηγοριά του λαού τώρα, η μεγάλη ιδέα. Ο θάνατος αυτός της Αυτοκρατορίας ολοκληρώθηκε με τη Μικρασιατική καταστροφή, η οποία ήταν αποτέλεσμα συγκρούσεως των πολιτικών δυνάμεων μέσα στην Ελλάδα, που ήταν προσανατολισμένοι, άλλοι στη γερμανική πολιτική και άλλοι στην αγγλική πολιτική. Και έτσι μια προσπάθεια ανασύστασης της Ρωμιοσύνης βάφηκε στο αίμα των λαών και το θάνατο μερικών πολιτικών στο γουδί. Έτσι σήμερα είμαστε υποδηλωμένοι στη διαπάλη μεταξύ του γαλλογερμανικού και του αγγλοσαξονικού άξονα, όπως εκφράζεται στον ευρωπαϊκό χώρο, κάτω από τις δικές μας εγγενείς αδυναμίες και τα πάθη της ευδαιμονίας και του γρεγκυλισμού. Είναι χαρακτηριστική μια σκέψη που διάβασα αυτές τις ημέρες. Γράφει: «Η Δύση ενοχλείται από τη Ρωμιοσύνη, το Βυζάντιο, και η Ανατολή ενοχλείται από τη Ρωμιοσύνη, και οι λαοί των Βαλκανίων που εμποδίζονται από την παρουσία μας να οικειοποιηθούν τη δική μας ζωή, τους δικούς μας προγόνους, για να βρουν και αυτοί μια θέση στο μοσαϊκό των λαών του κόσμου, και αυτοί ενοχλούνται από τη Ρωμιοσύνη. Για όλους η Ρωμιοσύνη αποτελεί πρόβλημα, και μάλιστα αποτελεί πρόβλημα το ρωμαϊκό φιλότιμο, που εξακολουθεί να υπάρχει στη ζωή και την ψυχή του λαού μας». Και τι όμως απέθανε η αυτοκρατορία και όπως φαίνεται είναι αδύνατον να ανασυσταθεί, εξακολουθεί να υπάρχει και να ζει το ρωμαϊκό πνεύμα με την οικουμενική προοπτική, με τη φιλοθεία και τη φιλανθρωπία, το οποίο πνεύμα καλλιεργείται από την εκκλησιαστική ζωή και παράδοση, τα μυστήρια της Εκκλησίας, με την όρια εκκλησιαστική παράδοση, αλλά και την πολιτισμική παράδοση, με τα τραγούδια και τους χορούς που θα δούμε σήμερα, που διακρίνονται από την αισιοδοξία και κυρίως διακρίνονται από το ρωμαϊκό φιλότιμο. Ο Ρωμιός δεν είναι υποχείριο των ξένων, δεν είναι γρεκύλος, δηλαδή δεν είναι δουλοπρεπής, αλλά γνωρίζει σαφώς την πραγματικότητα. Έχει μια παράδοση υπέρτερη από τη δυτική. Ξέρει να αντιμετωπίζει θαραλέα τις καταστάσεις, να θυσιάζει το ατομικό συμφέρον για το κοινό καλό, να ζει την ελευθερία ακόμη και μέσα σε δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις, είναι ελεύθερος από εξωτερικές εξαρτήσεις και εσωτερικές και εξωτερικές. Ζούμε σε δύσκολη πράγματι εποχή. Το βάρος πέφτει πάνω στα οικονομικά, ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται πάνω στα πνευματικά και πολιτιστικά θεμέλια που έχουν σχέση με την παιδεία του τόπου. Δηλαδή να στηρίζεται στο ρωμαϊκό φιλότιμο, στο πνεύμα της Ρωμιοσύνης, και θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με πνεύμα ελευθερίας και όχι δουλοπρέπειας. Και θα ολοκληρώσω αυτές τις σύντομες σκέψεις μου με μια σημαντική πρόσκληση, την οποία διάβασα αυτές τις μέρες σε ένα κείμενο. Γράφεται: «Αδελφοί Ρωμιοί, όσο οι θρύλοι ζουν και οι Τούρκοι φοβούνται μην την χάσουν, η πόλη μας έπεσε, αλλά δεν χάθηκε. Όσο το ρωμαϊκό DNA συνεχίζεται από πατέρα σε γιο και από μάνα σε κόρη και το πρόσωπο του μαρμαρωμένου βασιλιά στοιχιώνει τα όνειρά μας, η κλειστή πύλη της Αγίας του Θεού Σοφίας περιμένει να ανοίξει. Κανένας δυνατός, κανένας πολυάριθμος λαός, κανένας πλανητάρχης δεν μπορεί να αφανίσει τη Ρωμιοσύνη. Η Ρωμιοσύνη θα χαθεί όταν ο τελευταίος Ρωμιός φύγει από τον κόσμο και μαζί τους σβήσει η πίστη, η ελπίδα και τα όνειρα». Και επομένως, στη γνωστή φράση που έχει και η σημερινή εκδήλωση
η πόλη εάλλο η πόλη, την οποία άκουγαν τότε όλοι, εάλλο η πόλη την ώρα που έμπαιναν μέσα οι Τούρκοι, εμείς πρέπει να αντιτάξουμε το λόγο του Νικηφόρου Βρετά. Ούτε άλλο η ρίζα, ούτε άλλο το φως. Ευχαριστώ.